Σήμερα μιλάμε για τον κριτικό λαγωνικό. Ξεκινάμε από εκεί. Δηλαδή να καταλάβει ο κόσμος ότι εδώ πέρα δίπλα μας δεν έχουμε δύο σκυλιά. Έχουμε δύο σκυλιά τα οποία ανήκουν σε μια συγκεκριμένη ράτσα και αυτά τα σκυλιά είναι ο σκύλος της Κρήτης. Αντιπροσωπεύουν το σκύλο της Κρήτης. Θα συστήσω πρώτα τα σκυλιά. Από τα δεξιά μου είναι ο Δράκος, ο οποίος είναι περίπου 6 ετών, και από τα αριστερά μου είναι ο Έαντας, ο οποίος είναι περίπου 8 μηνών και είναι εγγονός του Δράκου και είναι και γιος ενός γνώριμου φίλου σου, του Κάτι, του φίλου μας του Σταύρου του Πατέρα. Η ιστορία αυτού του σκύλου χωρίζεται σε τρία κομμάτια. Το ένα έχει να κάνει με το παρελθόν, το οποίο αποδεικνύεται ιστορικά και επιστημονικά πλέον, μετά από κάποιες δράσεις που έχουμε πραγματοποιήσει. Υπάρχει σε απεικονίσεις, υπάρχει σε αγαλματίδια, υπάρχει σε παραστάσεις σε διάφορα μουσεία στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Υπάρχει σε αρχαία συγγράμματα, όπως τον κυνηγητικό του Ξενοφόντα. Υπάρχει σε αναφορές ιστορικών. Ο Σπύρος Μαρινάτος, ένας αρχαιολόγος, έφορος αρχαιοτήτων, έχει κάνει μια πολύ όμορφη μελέτη, η οποία είναι καταγεγραμμένη και αφορά αποκλειστικά το σκύλο της Κρήτης. Είναι το σήμερα, το πώς έχουμε παραλάβει το σκύλο σήμερα, και για μένα, αν θέλεις, το πιο σημαντικό κομμάτι είναι το αύριο. Δηλαδή, το τι θα κάνουμε εμείς για το τι θα παραδώσουμε αύριο στις επόμενες γενιές που θα αφορά τη συγκεκριμένη ράτσα. Το παρελθόν, όπως είπαμε, υπάρχει. Είναι καταγεγραμμένο. Είναι αυτό που έδωσε για το έναυσμα να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι στην Κρήτη δεν έχουμε απλά ένα κυνηγητικό σκύλο. Έχουμε αυτό το ζωντανό μνημείο που λέγαμε πριν. Και βλέπουμε στα σημερινά δείγματα στοιχεία στη μορφολογία και στο κυνήγι όσον αφορά στα γραπτά δείγματα που χρονολογούνται από την εποχή του Ξενοφόντα, τα πιο παλιά, μέχρι τα πιο πρόσφατα τραγούδια της Κρήτης, ριζίτικα, που αναφέρουν χαρακτηριστικά για το πώς κυνηγούσε ο σκύλος, για το τι χρώματα είχε ο σκύλος, τι έκανε, ποιες ήταν οι αρετές του. Όσον αφορά λοιπόν το πώς περάσαμε από το παρελθόν στο παρόν, ορόσημο ήταν η πρώτη μελέτη που έγινε τη δεκαετία του 90 με τον πρώτο εκπρόσωπο εκτός Κρήτης του κοινολογικού ομίλου Ελλάδας, τον Σταύρο τον Πασουράκο, που έκανε μια πρώτη καταγραφή στη ράτσα. Και το αμέσως επόμενο στάδιο ήταν ο όμιλος που ιδρύθηκε το 2014. Δηλαδή το κλαμπ των φίλων της ράτσας, κυνηγών και μη, που είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι λίγο πιο οργανωμένα. Να θέσουμε ένα πρότυπο σωστό, που να περιγράφει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να γίνεται η αναπαραγωγή, και μετά με βάση αυτό το πρότυπο να επιλέγουμε τους καλύτερους γεννήτορες για να επαναφέρουμε τη ράτσα σε αυτό που θεωρούμε ότι είναι ιστορικά, επιστημονικά και κοινοτεχνικά και εργασιακά το ορθότερο. Δηλαδή, ζευγάρωνε αυτό με αυτό το σκύλο για αυτό το λόγο και μη ζευγαρώνεις αυτό με αυτό το σκύλο για αυτό το λόγο. Συμβουλευτικά. Το αύριο έχει να κάνει με την παγκόσμια αναγνώριση του σκύλου. Αυτή τη στιγμή εμείς προσπαθούμε να αναβιώσουμε τον υπάρχοντα πληθυσμό και να τον βελτιώσουμε. Για να μπορέσουμε όμως να τον κατοχυρώσουμε σαν κριτικό, πρέπει να κάνουμε μια διαδικασία η οποία απαιτεί πολλά χρόνια προσπάθειας και σε συνεργασία με τον Κοινολογικό Όμιλο της Ελλάδας και τη Διεθνή Κοινολογική Ομοσπονδία, να μπει αυτή η ράτσα στον κατάλογο, στο χάρτη, με όλες τις καθαρόιμες ράτσες. Αυτό απαιτεί καταρχήν γεννήσεις, δηλαδή θα πρέπει οι ανθρώποι αυτοί που θεωρούν ότι έχουν ένα κριτικό λαγωνικό να έρθουν κοντά μας, θα πρέπει τα σκυλιά τους να πιστοποιηθούν, να ελέγξουμε αν είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό που εμείς λέμε πρότυπο. Θα πρέπει να δούμε ποιο σκύλος κάνει να ζευγαρώσει με ποιον για να γίνει η αναπαραγωγή σωστά. Και όλα αυτά θα πρέπει να καταγράφονται σε γενολόγια. Για να γίνει λοιπόν η παγκόσμια αναγνώριση της ράτσας, απαιτούνται γεννήσεις και καταγραφή. Και φυσικά σεβασμός στο πρότυπο. Και όλα αυτά με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, ώστε αφενός μεν ο σκύλος να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά του, να μπορεί να εκτελεί την παραδοσιακή του εργασία,
Γιατί μπορούμε να φτιάξουμε ένα σκύλο ο οποίος να μοιάζει με τις αρχές της απεικονής. Αν όμως δεν μπορεί να εκτελέσει την παραδοσιακή του εργασία, δηλαδή που είναι το κυνήγι του λαγού, και μάλιστα πάλι με συγκεκριμένο πρότυπο, δηλαδή όχι απλά να κυνηγάει το λαγό, πρέπει να τον κυνηγάει όπως ορίζει το πρότυπο της ράτσας του κριτικού λαγωνικού. Έχουμε κάνει μια μισή δουλειά αν δεν το κάνουμε αυτό. Δηλαδή πρέπει να φτιάξουμε το σωστό τύπο φαινοτυπικά, μορφολογικά, και το σωστό εργασιακό στυλ για τη ράτσα. Δηλαδή, κριτικός λαγωνικός να μοιάζει με τις αρχές απεικονίσεις και να δουλεύει. Εάν είχαμε και μια καλύτερη στήριξη από την πολιτεία και το κράτος, να μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό λίγο πιο εύκολο για όλους εμάς που είμαστε ερασιτέχνες, χομπίστες και που προσπαθούμε να το αναβιώσουμε αυτό το πράγμα από το υστέρημά μας. Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για ράτσα, θα πρέπει να υπάρχει ένα πρότυπο και θα πρέπει να σταθούμε λίγο στα πιο σημαντικά στοιχεία που ξεχωρίζουν αυτή τη ράτσα από τις άλλες ράτσες. Στις πιο σημαντικές αναλογίες και τμήματα του προτύπου. Καταρχήν μιλάμε για ένα σκύλο λαγωνικό, που σημαίνει ότι πρέπει να είναι λεπτόγραμμος, με κατεβασμένο στήθος και στεγνή μέση, και γενικά ένα σκύλο ελαφρύς. Το βάρος φτάνει από 14 κιλά μέχρι 20 κιλά, που είναι ένας μεγαλόσωμος αρσενικός. Κατά μέσο όρο είναι το ιδανικό, όπως σε κάθε ράτσα, δεν θέλουμε ποτέ να πηγαίνουμε στα άκρα, είναι γύρω στα 17 κιλά το μέσο όρο. Είναι σκυλιά τα οποία είναι σε γενικές γραμμές κοντότριχα, αλλά το τρίχωμα είναι κοντό, δεν υπερβαίνει τους 2,5 πόντους στο σώμα. Στις παρυφές του λαιμού, πίσω στα μπούτια και στην ουρά, ίσως είναι λίγο πιο μακρύ. Τα αυτιά του ιδανικά είναι όρθια, αλλά τα γυρίζει προς τα πίσω, και αυτό είναι ένα κομμάτι λειτουργικό, το οποίο έχει να κάνει με την προστασία του ακουστικού πόρου όταν ο σκύλος μπαίνει μέσα σε θάμνους και κλαδιά και ψάχνει το θύραμα. Όπως βλέπεις, τα αυτιά τα κινεί συνεχώς. Είτε τα γυρίζει μπροστά για να ακούσει ή να, τέλος πάντων, να αντιληφθεί οτιδήποτε ας πούμε κινείται, ή τα γυρίζει προς τα πίσω για να τα προστατέψει. Το κεφάλι του είναι κόνικο, δηλαδή έχει το σχήμα του κόνου, λεπτό μπροστά και ανοίγει προοδευτικά προς τα πίσω το κρανίο, και όλες οι αναλογίες κεφαλής είναι ένα προς ένα, δηλαδή όση απόσταση είναι από εδώ μέχρι το κέντρο των ματιών, είναι και από εδώ μέχρι το ρίχος, είναι και το εύρος του κρανίου. Αυτή είναι η πιο σημαντική αναλογία της κεφαλής, διότι ένα απ' όλα αν χαλάσει, δηλαδή αν το ρίχος είναι κοντύτερο ή το κρανίο ευρύτερο, αλλάζει αυτόματα όλος ο τύπος του κεφαλιού του σκύλου. Οι αναλογίες του σώματος είναι παραλληλόγραμμες, αλλά μακροσκοπικά φαίνεται ότι ο σκύλος είναι τετράγωνος. Δηλαδή, το μήκος του κορμού από το ξυφοειδές οστό μέχρι πίσω εδώ πέρα είναι 5% περίπου μακρύτερο σε σχέση με το ύψος στον ώμο, δηλαδή από το έδαφος μέχρι το ακρόμιο. Αυτό το 5% με το μάτι δεν είναι μετρήσιμο. Με ένα όργανο μέτρησης όμως είναι μετρήσιμο και δείχνει ότι ο σκύλος είναι παραλληλόγραμμος προς τετράγωνος. Τα πέλματά του είναι οβάλ σχήμα, δηλαδή όπως το αυγό οειδές, δεν είναι στρογγυλά όπως του γάτου. Βλέπουμε ότι τα μεσαία δάκτυλα είναι λίγο μακρύτερα σε σχέση με τα ακριανά. Αυτό αφήνει ένα αποτύπωμα οειδές. Ένα επίσης χαρακτηριστικό κομμάτι του τύπου της ράτσας έχει να κάνει με την ουρά, το οποίο είναι ένα από τα κομμάτια που είναι σήμα κατά τεθέν για τη ράτσα και πρέπει να φέρεται με αυτόν τον τρόπο, κυκλικά δηλαδή, να κάνει ένα κουλούρι. Σίγουρα η ουρά θα πρέπει να φέρεται πάνω από τη γραμμή της ράχης, ποτέ κάτω. Όταν ο σκύλος είναι σε χαλάρωση, τη χαλαρώνει και φτάνει μέχρι το ακροτάρσιο, αλλά όταν είναι σε γρήγορση πρέπει να φαίνεται πάνω από τη γραμμή της ράχης. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες αναλογίες. Μπορεί να δείξει το δάγκωμα εδώ, την οντοστοιχεία, που αυτό λέγεται ψαλιδόσχημο. Βλέπεις τα πάνω δόντια εφάπτονται σαν ψαλίδι με τα κάτω. Οι χρωματισμοί είναι αποδεκτοί όλοι, από το λευκό μέχρι το μαύρο, και ο συνδυασμός των χρωμάτων αυτών. Και αυτό που θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι αυτός ο σκύλος έχει μια πολυδιάστατη εργασία, και αυτή η πολυδιάστατη εργασία, δηλαδή το γεγονός ότι κυνηγάει το λαγό με ένα μεικτό τρόπο,
όχι εξειδικευμένο, δεν έχει λατή μόνο, ψάχνει και από τον αέρα, κοιτάζει και με το μάτι, χρησιμοποιεί και το αυτί του, είναι η πιο περίτρανη απόδειξη ότι είναι ρίζα πολλών κυνηγητικών φυλών της Ευρώπης και του κόσμου.